ειδικών μιλίων και ειδοποιούν αμέσως όλους τους επίγειους στρατιωτικούς σταθμούς της δικαιοδοσίας τους. Πρώτη φορά είδαμε τα έγκουα ξεδράσει το Γενάρη του 1990 στην επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου. Στην κρίση του κόλπου. Στις αρχές του 1994, η βάση στο Άκτιο της Πρέβεζας πήρε μέρος στο Ατοϊκό Σχέδιο Παρακολούθησης Πολεμικών Στόχων στη Βοσνία. Η βάση επιλέχθηκε για τη στρατηγική της θέση, τη γεωγραφική της εγκύτητα και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της. Ο ρόλος της στις ενδεχόμενες αεροπορικές επιδρομές στη Βοσνία δεν είναι απλά η επιτήρηση του εναέριου χώρου, αλλά και ο εντοπισμός στόχων στο βοσνιακό έδαφος και μάλιστα στόχων μετακινούμενων. Οι βάσεις βρίσκονται στα πλαίσια ενός σχεδιασμού μιας υπερδύναμης. Το θέμα είναι κατά πόσον εμείς πρέπει να προσφέρουμε το λαό μας θυσία στους σχεδιασμούς μιας άλλης υπερδύναμης. Γιατί μας ενδιαφέρει η ζωή, έχουμε δικαίωμα στη ζωή και κανένας πυρηνικός σχεδιασμός δεν μπορεί να μας κάνει να ζούμε με αυτό τον εφιάλτη. Θέλω να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Πόσο κινδυνεύει κανείς από μια βάση, ακόμα και σε μια περίοδο που δεν είναι πολεμική. Ναι. Όπως αυτή τώρα. Υπάρχει το φοβερό επεισόδιο του 1972 που έχει μείνει ιστορικό και έχει σχέση με το πεδίο βολής της Κρήτης. Το 1972 ο Γεώργιος Γιαννακάκης, ναι, διαβάζω κατάθεση της γυναίκας του, από το χωριό Μουζουράς που είναι δίπλα στην βάση, βρήκε ένα βλήμα που είχε ξεφύγει από την τροχιά του και το φόρτωσε στο γαϊδουράκι του και το μετέφερε στο χωριό. Λέει λοιπόν η γυναίκα του, το ζώο πέθανε αμέσως. Ο άνδρας μου ένιωσε μια μυρωδιά σαν χλωρίνη. Τον έπιασαν δυνατή πόνη στο κεφάλι και στο στήθος. Έβγαζε νερό από το στόμα και είχε πονοκέφαλο. Τον είχαν πάρει για εξετάσεις στο ιατρείο της πεδίου βολής, αλλά ύστερα από δύο μέρες τον άφησαν να φύγει χωρίς να του πούν τι έχει. Πήγε μετά στην Αμερική, τον εξέτασαν και ένας δικηγόρος του λέει: «Μα μπορώ να σε κάνω πλούσιο με αυτό που έχεις πάθει». Ο άνθρωπος βέβαια ήταν ανυποψίαστος. Επέστρεψε και μετά από λίγα χρόνια πέθανε. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ένα γεγονός που στηρίζει αδιάψευστα τα όσα μέχρι στιγμής είδατε για την αμερικανική παρέμβαση και την πραγματική λειτουργία της βάσης της Νέας Μάκρης. Μέχρι το σημείο αυτό πιστεύω ότι το επάγγελμα ρεπόρτερ, η εκπομπή που ξεκίνησε σήμερα στην τηλεόραση του Sky και θα είναι μαζί σας κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ, απέδειξε πως δεν έκλεισε η βάση αυτή, ούτε και έμεινε αδιάφορη στην ανεξάρτητη διεξαγωγή των επικοινωνιών στον ελληνικό χώρο, αλλά και στις πτήσεις της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας σε περίοδο κρίσης. Η ηλεκτρονική της παρεμβολή, η υποκλοπή σημάτων, καθώς και η παράλυση των τηλεπικοινωνιών ήταν γνωστή στην εκάστοτε κυβέρνηση. Το 1987, η δήλωση του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου επιβεβαιώνει τα όσα μέχρι στιγμής σας αποκαλύψαμε εμείς. Δείτε γιατί. Έγινε η κρίση του Μαρτίου. Την πρώτη μέρα υπήρχε η επίθεση η διπλωματική των Τούρκων. Είχαμε κλιμάκωση με ναυτικές ασκήσεις. Μάλιστα. Στο Αιγαίο. Η κυβέρνηση, κάνοντας χρήση της συμφωνίας που ίδια υπέγραψε, επέβαλε περιορισμό στη λειτουργία της βάσης. Γιατί σύμφωνα με την προηγούμενη ιστορική εμπειρία, αυτή η βάση μπορεί να λειτουργήσει σαν ηλεκτρονικός δούριος ύπος σε μια αεροναυτική αναμέτρηση Ελλάδας-Τουρκίας στο Αιγαίο και όχι μόνο. Και όπως είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, θα πρέπει να είμαι σίγουρος, είπε, όταν στείλω ένα σήμα στα αεροσκάφη και στα πλοία μου, ότι δεν θα υποκλαπεί. Α, μάλιστα. Έτσι λοιπόν εκλήθη ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Υπουργείο Εξωτερικών για να εφαρμόσει το άρθρο 7, νομίζω. Από τον κύριο Καψή. Από τον κύριο Καψή, να εφαρμόσει το άρθρο που προβλέπει το κλείσιμο μιας βάσης σε περίπτωση που θίγονται ζωτικά ελληνικά συμφέροντα. Μάλιστα. Μάλιστα υπάρχει και ένα περιστατικό, είπε ο Αμερικανός πρεσβευτής, ότι μα από ό,τι θυμάμαι το άρθρο προβλέπει και μια προηγούμενη διαβούλευση. Και λέει ο Καψής ότι μα αυτό κάνουμε τώρα. Ο δικηγόρος κύριος Ανδρέας Αναγνωστάκης υπερασπίζεται μαζί με άλλους συναδέλφους του στο κακουργιοδικείο Ρεθύμνου από την 1η Νοεμβρίου 28 χανιώτες που δικάζονται με βαρύτατες κατηγορίες για τα γεγονότα του Ιουλίου του 90. Ποια γεγονότα? Τότε που ξεσηκώθηκαν ενάντια στην παρουσία των Αμερικανικών βάσεων στην Κρήτη. Κύριε Αναγνωστάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να μου πείτε, με βάση τη μελέτη της δικογραφίας που έχετε κάνει και από την μέχρι τώρα πορεία της δίκης, τι προκύπτει σε επίπεδο επιρροής της υγείας των κατοίκων
της Κρήτης από τη λειτουργία των βάσεων στις Γούρνες. Η δίκη, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει πάρα πολλά μηνύματα και αν θέλετε πάρα πολλά χαρτιά και αν θέλετε πάρα πολλές μαρτυρίες. Από αυτές προκύπτει σχετικά με την υγεία, πρώτον, ότι υπάρχουν ραδιενεργά απόβλητα στο βυθό της θάλασσας. Μάλιστα. Άλλο. Γι' αυτό, όπως θα έχετε αντιληφθεί και όπως θα ξέρετε, από το 1979, κατά μεγάλες ποσότητες ψοφάνε τα ψάρια στην περιοχή. Μάλιστα. Σε δύο μήνες από το 1979, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, περίπου 5 με 6 τόνοι ψάρια βρέθηκαν νεκρά και εκφράζονται στις παραλίες της Κισάμπου, της Σούδας και των Χανίων. Το πρώτο λοιπόν είναι τα ραδιενεργά απόβλητα της θάλασσας. Το δεύτερο είναι η μόλυση της ατμόσφαιρας. Το τρίτο είναι η μόλυση ενός σκουπιδότοπου που, όπως θα γνωρίζετε από την εμπειρία σας, με την Greenpeace, την οικολογική εταιρεία, η οποία ήρθε και έκανε επιτόπου μελέτες. Και τι